ανάπτυξη της λειτουργίας των σχολείων μας. Υπήρξε αρχή, βασανιστική, απροκάλυπτα μεθοδευμένη τις περισσότερες φορές. Ιδιαιτέρως όμως στο τελευταίο χρονικό διάστημα, υποστήκαμε μία άνευ προηγουμένου προσβολή της αξιοπρέπειάς μας. Όχι μόνο όσοι δουλεύουμε στο νοσοκομείο και όσοι προσπαθούμε να το κρατήσουμε ζωντανό, αλλά και όλοι εσείς που σήμερα εδώ με την παρουσία σας δηλώνετε την αντίθεσή σας με τις πρακτικές κοροϊδίας όλων των διορισμένων υπαλλήλων της πολιτικής ηγεσίας. Αυτή είναι εκτός του χαρακτηρισμού τους εκλεγμένους βουλευτές και την ηγεσία του Υπουργείου, καθώς αδυνατό να πιστέψω ότι συμμετέχει σε αυτόν τον εμπειρμό ή ότι στερείται τη συνέστηση της λαϊκής εκτιμηγορίας. Ακούστε το αναβαθμισμένο νοσοκομείο που μας υποσχέθηκαν. 42 οργανικές θέσεις της ιατρικής υπηρεσίας, τις οποίες υπηρετούν σήμερα μόνο 16 ιατροί, παραμένοντας 26 θέσεις κενές. 13 προβλεπόμενες θέσεις ειδικευμένων ιατρών παραμένουν όλες κενές. Ανικανότητα ή σχέδιο. Οι προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού ανύπαρκτες την ώρα που όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδας πραγματοποιούν έστω και τις απαραίτητες. Σήμερα, μετά από τόσο πόλεμο που έχει γίνει με τόσες συνελεύσεις, ερωτηθεί σαν διοίκηση για το πού βρίσκονται αυτές εδώ και δύο χρόνια επικείμενες προσλήψεις, απάντησε ότι δεν γνωρίζει. Οι εισαγωγές στην παθολογική κλινική μηδαμινές, ανικανότητα ή σχέδιο. Οι ελάχιστοι εναπομείνοντες ιατροί μετακινούνται συνεχώς στη μονάδα του πυργού, καθιστώντας το νοσοκομείο της Αμαλιάδας δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού. Οι εφημερίες από 16 στον αριθμό τα προηγούμενα χρόνια έχουν μειωθεί στις 8-5 στην καλύτερη περίπτωση και αυτές όχι νόμο. Ανικανότητα ή σχέδιο. Αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά δεδομένα της αναβάθμισης εντός εισαγωγικών του νοσοκομείου της πόλης μας. Καταλαβαίνουμε όλοι μας το μέγεθος της ασυνέπειας μεταξύ λόγων και έργων και το επίκαιρο τόσο της αφήσας όσο και της ημερομηνίας που επιλέχθησαν για αυτή τη λαϊκή συνέλευση. Το πιο ενδιαφέρον όμως από όλα είναι οι δικαιολογίες που η διοίκηση μέσω της προσφυλούσης μεθόδου των ανακοινώσεων προφασίζεται για να πείσει τον εαυτό της ότι δεν θέλει καμιά ευθύνη για ό,τι συμβαίνει στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Να πείσει τον εαυτό της γιατί όλοι εμείς γνωρίζουμε τις ευθύνες της. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, είναι στη διάθεση όλων τα έγγραφα και τα στοιχεία που δείχνουν με τον πλέον παραστατικό τρόπο ότι μεθοδεύει το κλείσιμο της νοσηλευτικής μονάδας Αμαλιάδας. Έγγραφα που τη μία μέρα διαθέτουν γενικούς γιατρούς για τη μέρα και την επομένη να καλούν. Έγγραφα που καλούν γιατρούς να εφημερέψουν και σε λιγότερο από μία ώρα συνοδεύονται από αναρωτικές άδειες. Προγραμματισμένες με βάση αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Εφημερίες που εκπληγείως αναστέλλονται. Εντολές του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου για εισαγωγές ασθενών που δεν εφαρμόζονται. Ανικανότητα ή σχέδιο.